Για την εξασφάλιση του ποσού των 15 εκατομμυρίων ευρώ για τη Δράμα, αναφέρθηκε στην κάμερα του ένα τσάνελ ο Δήμαρχος Δράμας Γιώργος Παπαδόπουλος. Όπως τόνισε, μέχρι το τέλος του 2025 αναμένεται να οριστεί ο ανάδοχος του έργου για το δρόμο Δράμα Αμφίπολη, ενώ ανακοινώθηκε ότι μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2026 θα παραδοθεί το τμήμα 8,5 χιλιόμετρων της οδού Δράμας Καβάλας. Ο Δήμαρχος τόνισε πως η ανάπτυξη των δύο έργων αποτελεί σταθερό αίτημα της Δράμας, το οποίο θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην κινητικότητα και την οικονομική της ανάπτυξη. Ενώ αναφέρθηκε στο γεγονός πως υπάρχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωσή τους, αν και μακροπρόθεσμο. Γύρω από το κομμάτι των υποδομών και μεταφορών και την παρουσία του Υπουργού, όλοι οι Δραμινοί γνωρίζουμε και όλους τους Δραμινούς μανιάζει το πιο σημαντικό έργο με το οποίο έχουμε ακούσματα 30 και πλέον χρόνια. Εδώ λοιπόν πρέπει να πούμε ότι το Δράμα Αμφίπολη, γι' αυτό το έργο μιλάμε, έχει πάρει την τελική του ευθεία και με την επιβεβαίωση εδώ επί τόπου του Υπουργού, αλλά και με τη δικιά μου φυσική παρουσία τους προηγούμενους μήνες στο αρμόδιο Υπουργείο, μας ανακοινώθηκε, έχουμε διαβεβαιώσεις, αλλά έχουμε όντως γνώση ότι εκεί βρίσκεται, στη Β1 Επιτροπή της Βουλής, σε ό,τι αφορά λοιπόν τους φακέλους των 4 εταιριών που έχουν κριθεί για τη δεύτερη φάση. Είμαστε πολύ κοντά στο να αποκτήσουμε και με τα λόγια του Υπουργού μέσα στο 25 πλέον την ανάδοση εταιρεία, αρκεί βέβαια να υπάρξουν οι ενστάσεις που όλοι γνωρίζουμε για να έχουμε γρήγορη εξέλιξη. Το έργο λοιπόν, αν αποκτήσει ανάδοχο μέσα στο 25, θα έχει ολοκλήρωση βάσει του σχεδιαγράμματος και όλων αυτών των χαρτιών που έχουν προηγηθεί 3 χρόνια με μια αποπληρωμή στα 27 χρόνια. Το έργο είναι 249 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πολύ σημαντικό για μας, γιατί η Δράμα δεν έχει ούτε αεροδρόμιο, ούτε θάλασσα, ακόμη και σιδηρόδρομο, τον οποίο και εκεί έγινε αναφορά ιδιαίτερη γύρω από το σιδηρόδρομο. Έχουμε λοιπόν τους οδικούς άξονες για τους οποίους μας ενδιαφέρει άμεσα. Μαζί με τον άξονα Δράμα Αμφίπολη, έχουμε και την ενημέρωση του Δράμα Καβάλα, που και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό έργο για εμάς τους Δραμινούς και για τους Καβαλιώτες. Νομίζω ότι πλέον εκεί είμαστε στην τελική ευθεία, υπάρχει ανάδοχος εργολάβος και ήδη ξεκίνησαν οι εργασίες. Βέβαια, για να τα λέμε όλα, είναι για τα 8 χιλιόμετρα και κάτι. Μας ενδιαφέρουν και τα υπόλοιπα λοιπόν, σε ό,τι φάση βρίσκεται το καθένα από αυτά. Το αν θα γίνει η μελέτη του δεύτερου μικρού τμήματος και μετά του τρίτου, για να φτάσουμε και να αγγίξουμε τη Δράμα, την πόλη. Αυτό είναι το μέλημα και η δικιά μας έννοια, ας πούμε, γύρω από αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι και εδώ έχουμε μια καλή εξέλιξη. Βέβαια, επειδή ανέφερα το σιδηρόδρομο, έγινε αναφορά και από μένα προσωπικά, αλλά και από άλλους συναδέλφους, για τη συντήρηση του Θεσσαλονίκη Σέρες Δράμα, και βάλα και ένα ζήτημα και εγώ και ο αγαπητός συνάδελφος Δήμαρχος του Παρανεστή, το τι θα κάνουμε με το Δράμα Τοξότες. Είναι μια έκταση, είναι μια απόσταση στην οποία νομίζω ότι υπάρχει τόσο φυσικό κάλος, την οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και να εκμεταλλευτούμε ως έναν τουριστικό προορισμό. Ενδιαφέρει και εμάς τους Δραμινούς, αλλά και τους Ξανθιώτες. Και πάνω εκεί κάναμε μια γεννητικότερη κουβέντα και πιστεύω ότι θα έχουμε αποτελέσματα.